στάση του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στη Θράκη. Ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε εθνικό έγκλημα τη δημιουργία ΕΟΣ στην περιοχή, ενώ έκανε μέτωπο και επίθεση στον, έκανε κατά μέτωπο επίθεση, με συγχωρείτε, στην πρόεδρο του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ, την κυρία Καραγιάννη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η σκοπή της είναι αμφίβολη και οι κινήσεις της γεννούν ερωτηματικά. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε την παρουσία της κυρίας Καραγιάννη ως ανεπιθύμητη, προτρέποντάς την να φύγει από την περιοχή. Εθνικό έγκλημα χαρακτήρισε τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στη Θράκη ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος, κάνοντας κατά μέτωπο επίθεση στην πρόεδρο του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ της Θράκης, Κατερίνα Καραγιάννη, μιλώντας για περίεργες επιδιώξεις και ερωτηματικά σχετικά με το ενδιαφέρον της για την περιοχή. Είμαι αντίθετος και με αυτήν την ΕΟΣ, σας το έχω πει, γιατί τη θεωρώ ότι είναι έγκλημα για τον τόπο. Έγκλημα εθνικό. Αντίθετος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εθνικό έγκλημα είναι. Και να δείτε ποιοι ενδιαφέρονται για αυτή την ΕΟΣ. Αυτοί που ενδιαφέρονται δεν αγαπούν τον τόπο. Λοιπόν, είναι έγκλημα και ο ερχομός εδώ μιας κυρίας από τη Γερμανία είναι γεμάτος ερωτηματικά αυτός ο ερχομός. Στην κυρία Καραγιάννη αναφέρεστε. Βεβαίως. Είναι γεμάτος ερωτηματικά αυτός ο ερχομός και αυτές οι επιδιώξεις. Ο Μητροπολίτης με σκληρά λόγια χαρακτήρισαν επιθύμητη την παρουσία της κυρίας Καραγιάννη στην περιοχή, ζητώντας της να φύγει, ενώ χαρακτήρισε ύποπτους τους σκοπούς της. Το πρώτο πράγμα που επεδίωκε ήταν να ανοίξει το τζαμί του Δημοτήχου. Κανένας δεν νοιάζεται για τη μειονότητα ανθρωπιστικά περισσότερο από μένα. Αλλά όχι να κάνουμε και κινήσεις που θα δείξουν ότι ο τόπος άλλαξε χρώμα. Η κόντρα μεταξύ του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως και της κυρίας Καραγιάννη, όπως δήλωσε ο ίδιος, ξεκινά από την απέτηση της Προέδρου του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ να ανοίξει το τζαμί του Δημοτήχου. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και κατηδίαν, πρέπει να φύγει αυτή η κυρία από εδώ. Είναι ανεπιθύμητη, διότι είναι ύποπτη η στόχη της και η σκοπή της και η μεθοδολογία. Το να μιλήσει η περιφέρεια για το θέμα της ΕΟΣ, που έχει περιφερειακό συμβούλιο, έχει επιστήμονες μέσα, εκφράζουν όλη την περιφερειακή μας ενότητα. Το να μιλήσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το να μιλήσει το επιμελητήριο, τα σέβομαι αφάνταστα. Είναι οι άνθρωποι του τόπου μας που νοιάζονται για τον τόπο μας, που πιάνουν το σφιγμό της αγοράς και της κοινωνίας. Σέβομαι και αφουγκράζομαι με πολλή εκτίμηση το λόγο τους. Αλλά αυτά τα απ' έξω, τι με οντάνα ο ετντόνα φερέντης, με φοβίζουν πάρα πολύ και για όσα ξέρω και δεν μπορώ να πω. Παράλληλα, ο Μητροπολίτης μίλησε και για όσους περιστοιχίζουν την κυρία Καραγιάννη κατά τη διάρκεια των ημερίδων που πραγματοποιούνται στην περιοχή και συγκεκριμένα αυτών που κάθονται στην πρώτη σειρά. Και πριν μιλήσει η περιφέρεια για αυτό το θέμα, βγαίνει μια καινούργια πρόταση που δεν ξέρουμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Και οι παρόντες μπροστά αυτοί που ήτανε με φοβίζουν ακόμα περισσότερο στην παρουσίαση αυτής της μελέτης. Αναφέρεστε στον εκπρόσωπο ή στην εκπρόσωπο του τουρκικού προξενείου. Βεβαίως. Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τον αναφέραμε. Στο άλλο ταξίδι που πήγαν άνθρωποι μας με όλη την καλή διάθεση να δουν τι συμβαίνει και κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικό μες στο λεωφορείο όταν είδαν ποιοι τους συνόδευαν. Τέλος, ο Μητροπολίτης απάντησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην τοποθέτηση του Σταύρου Αποστολίδη για τη συγκίνηση της κυρίας Καραγιάννη όταν η ίδια αναφέρθηκε στην περιοχή κατά την τελευταία εκδήλωση του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ. Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής, χθεσινής μάλλον, παρουσίασης σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, η κυρία Καραγιάννη την παρακολουθούσα, βούρκωνε κιόλας, λέγοντας ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το καλό του τόπου και πραγματικά μου έδωσε την εντύπωση ότι νοιάζεται η γυναίκα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Τώρα, βέβαια, ο τρόπος, ίσως και η μεθοδολογία να είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα θέλαμε περισσότερο. Η κόρη του Ποσειδώνα, κύριε Αποστολίδη, η Θέπιδα, έκαμε το γιο της τον Αχιλλέα θάνατο, εκτός από τη Φτέρνα. Το μυστικό το ήξερε μόνο ο Απόλλων και το πρόδωσε κάποια στιγμή στους Τρώες και θυμάστε ότι ο Έκτορας χτύπησε με το βέλος τον Αχιλλέα στη Φτέρνα και το σκότωσε. Βγήκαν οι κόρες του Πόντου, οι Νηριίδες, οι κόρες του Ποσειδώνα και η Θέτιδα και έκλαιγαν τον Αχιλλέα. Μέσα στους θεούς που κατέβηκαν από τον Όλυμπο και έκλαιγαν ήταν και ο Απόλλων. Και όταν ρωτούσαν οι αδερφές της τη Θέτιδα πώς μαθεύτηκε το μυστικό, έδειχνε τον Απόλλωνα και έλεγε αυτός το μαρτύρησε. Μα έλεγαν αυτός κλαίει. Και τότε γράφει ο Όμηρος, λέγει Θέτης, ο δαυτός υμνών, αυτός εστίν οκτανών των πέδα των αιμών. Αυτός που κλαίει, αυτός είναι και που το σκότωσε.